Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Είναι Σαββατίου, πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφουμε αναλυτικά. Χωρίς συγκοινωνία εν ώψη της έναρξης της τουριστικής περιόδου κινδυνεύει να μείνει το νησί της Αμοθράκης. Στη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου προσανατολίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Σε επιφυλακή κάτοικοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στις σφαίρες Εύρου λόγω της αυξημένης στάθμης σε Εργίνη και Εύρο. Έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές υπό τη σημαία του κινήματος αλλαγής. Μειωμένη η καταναλωτική κίνηση στην αγορά της Αλεξανδρούπολης κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων. Χωρίς συγκοινωνία εν ώψη της έναρξης της τουριστικής περιόδου κινδυνεύει να μείνει η Σαμοθράκη και για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα την Κυριακή 4 Μαρτίου για την εξεύρεση λύσης, έστω και την ίστατη στιγμή με τον πρόεδρο του σώματος να δηλώνει πως είναι λυπηρό. Έκτακτη συνεδρίαση του σώματος συγκάλεσε η Δημοτική Αρχή Σαμοθράκης εν ώψη του κινδύνου αποκλεισμού του νησιού. Το ενδιαφέρον του Δημοτικού Συμβουλίου θα μονοπολίσει ένα και μόνο θέμα, το αίτημα αναβολής της ακινησίας και παράτασης των δρομολογίων για ένα επιπλέον τετραήμερο του μοναδικού πλοίου που εξυπηρετεί τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Η ακινησία του εν λόγω θαλάσσιου μεταφορικού μέσου έχει αναβληθεί συνολικά 17 φορές τους τελευταίους 4 μήνες, ώστε το νησί να μην μείνει χωρίς συγκοινωνία. Αναγκαστήκαμε να φτάσουμε σε αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο τις 3 η ώρα, Κυριακή, 4 του μηνός, γιατί μετά από μια διαδικασία που όπως γνωρίζετε έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβρη περίπου, η οποία λέει ότι είναι υποχρεωμένο το ΣΑΟΣ να πάει για να κάνει δίμηνη επιθεώρηση και συντήρηση και σωστά κατ' εμέ, και στην αναμονή της αδειοδότησης του ΣΑΟΝΙΣΟΣ που θα ήταν το πλοίο που θα αντικαθεστούσε κατά το διάστημα αυτό το ΣΑΟΣ, φτάσαμε σήμερα να είμαστε σε μια διαδικασία η οποία το ΜΕΝ ΣΑΟΝΙΣΟΣ δεν έχει πάρει την αδειοδότηση. Το ΔΕ ΣΑΟΣ από εβδομάδα σε εβδομάδα καθυστερεί την αναχώρησή του, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το νησί να μείνει χωρίς συγκοινωνία. Μαθαίνω ότι και σήμερα πήρε παράταση για 10 μέρες ακόμη. Το ΣΑΟΣ θα παραμείνει στη γραμμή. Και ότι πληροφορούμε ότι και το ΣΑΟΝΙΣΟΣ παίρνει τελευταία παράταση, τελευταία δεν γνωρίζω, παράταση για 3 μήνες για να διορθώσει τις όποιες ελλείψεις έχει για να αδειοδοτηθεί και εκείνο. Οι καταλυτικές ημερομηνίες ήταν Ιούνιο. Οι αποφάσεις θα παρθούν υποπίεση άλλων γεγονότων. Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και οι βουλευτές του νομού Εύρου σε μια τελευταία προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος που ταλανίζει εδώ και καιρό την τοπική κοινωνία. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το νησί είχε επισκεφθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος δεσμεύτηκε για την καταβολή προσπάθειας για την εξεύρεση λύσης. Μια ανάσα πριν από την αρχή της τουριστικής περιόδου, το μείζον πρόβλημα του νησιού αναζητά για ακόμη μια φορά λύση, δεδομένης και της προσπάθειας που καταβάλλεται από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να σταθεί ξανά στα πόδια της η Σαμοθράκη ύστερα από τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου του 2017 που άφησε πολλές ανοιχτές πληγές. Για μένα είναι λυπηρό και είναι λυπηρό γιατί είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο νωρίτερα και νομίζω ότι σε αυτό έχει μια σημαντική ευθύνη το Υπουργείο. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις διαδικασίες. Ο κύριος Μανούσης ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός που τον εμποδίζει και τον καταδιώκει. Κατά πολλές φορές αυτό η εταιρεία το έχει αναφέρει. Το θέμα είναι ότι τελικά όλο αυτό το παιχνίδι σε εισαγωγικά το πληρώνει η Σαμοθράκη. Δεν είναι δυνατόν να προγραμματίσεις τουριστική περίοδο, ακόμα και την καθημερινότητά μας, οι κάτοικοι του νησιού, με τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, εγώ μέχρι και σήμερα το πρωί γνώριζα ότι το καράβι σταματάει αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα. Η εβδομάδα που ερχόταν, πώς να προγραμματίσει τη ζωή τους η Σαμοθράκη, της κάτοικοι, οι ντόπιοι και εμείς από εδώ που έχουμε συμφέροντα στη Σαμοθράκη για να προχωρήσει το νησί με τέτοιου είδους διαδικασία. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς αύριο καλέσαμε τους βουλευτές του νομού να είναι παρόντες. Έχω την πληροφόρηση ότι τουλάχιστον οι δύο, η κυρία Αγκαρά και ο κύριος Ρίζος, θα είναι παρόντες. Και εννοείται ότι θα είναι και η εταιρεία παρούσα, η εταιρεία ΣΑΟΣ. Ευελπιστούμε να έχουμε και την ενημέρωση του Υπουργείου. Έχω πληροφορηθεί ότι είχε μια επαφή ο Δήμαρχος και θα μας ενημερώσει αύριο τι πληροφόρηση έχουμε από το Υπουργείο.
στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Σε λίγο θα επανέλθουμε στο θέμα, καθότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την επικαιρότητα. Ωστόσο, με πλάνο τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου προς εξυπηρέτηση ενεργειακών αναγκών του, θα κινηθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μέσω της συμμετοχής του σε ενεργειακή κοινότητα. Από κοινού με το Δήμο Σαμοθράκη, στη Μητρόπολη και το Επιμελητήριο Εύρου. Παράλληλα, αναμένεται και η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της Τραϊανούπολης. Στο πλαίσιο της ενεργειακής κοινότητας που συμμετέχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, η Μητρόπολη αλλά και το Επιμελητήριο Εύρου, πρώτος στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου που θα καλύπτει τις ανάγκες σημαντικού ποσοστού ενέργειας για το Δήμο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αρκετά νωρίς ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια για τη συμμετοχή του στις ενεργειακές κοινότητες. Φυσικά, όλο το προηγούμενο διάστημα συνεργαζόμασταν με το Υπουργείο Ενέργειας ώστε να ξεκινήσει κάτι τέτοιο στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Δηλαδή να μας δώσει το δικαίωμα, ένα δικαίωμα το οποίο ο νόμος του Καλλικράτη απαγορεύει τους Δήμους να κάνουν να ασχοληθεί με νέα πράγματα ή νέα νομικά πρόσωπα. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο το που θεσμοθετήθηκε, ψηφίστηκε πλέον και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αυτό τον καιρό εργάζεται πάνω στο καταστατικό, να χτίσουμε το καταστατικό, ένα καταστατικό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι το πρώτο, για πρώτη φορά γίνεται και προσπαθούμε να το χτίσουμε έτσι όπως πρέπει για να δίνει τις ευκαιρίες της ορθής εκμετάλλευσης και της συνεργασίας στο μέλλον στα μέλη της ενεργειακής κοινότητας. Μέλη της ενεργειακής κοινότητας της δικής μας είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Σαμοθράκης, η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, ο Οργανισμός Λιμένα και μια συμμετοχή μικρή του Επιμελητηρίου Εύρου. Στόχος του Δήμου είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που ενδέχεται να δοθούν, ούτως ώστε να στηριχθούν οι ενεργειακές κοινότητες από όπου θα γίνει αξιοποίηση της ενέργειας τόσο για τις ανάγκες κτηρίων του Δήμου, όσο και για την κάλυψη της απαραίτητης ενέργειας για τα νοικοκυριά σε δεύτερο χρόνο. Πρώτος στόχος μας, περίπου στο 1 ΜΒ ισχύς ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, 40% του Δήμου Αλεξανδρούπολης και από 20% η εταίροι μας. Και κάνοντας χρήση το virtual net metering, την εικονική δηλαδή μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπεται στη χώρα μας, να μην πληρώνουμε ρεύμα από τους παρόχους της ενέργειας, άρα να κάνουμε οικονομία. Σε δεύτερο χρόνο, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μαζί με τους συνεργάτες τους και ειδικά και η Μητρόπολη, έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε διάφορους κατοίκους ή κάποιες ομάδες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, είτε είναι πολύ φτωχοί, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή της ενέργειας στους παρόχους, ώστε να τους εξασφαλίζουμε τουλάχιστον το μίνιμουμ της ενέργειας για τις οικίες τους. Το γεωθερμικό πεδίο στην περιοχή της Τραϊανούπολης επίσης πρόκειται να αποτελέσει για το μέλλον μια πηγή οικονομικής ανανεώσιμης ενέργειας που θα δώσει σημαντική λύση στα προβλήματα θέρμανσης. Τέλος, υπεγράφει δανειακή σύμβαση μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Αερίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που αφορά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό σηματοδοτεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το γεωθερμικό πεδίο εργαζόμαστε πολύ σκληρά, ένα πολύ δύσκολο έργο εδώ και πάρα πολύ καιρό και την επόμενη εβδομάδα βγαίνει ο πρώτος διαγωνισμός, τα πρώτα δίκτυα τηλεθέρμανσης σε Άνθια και Αρίστινο, στην περιοχή της Τραϊανούπολης, περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δηλαδή δεν εντάσσεται στην ενεργειακή κοινότητα το γεωθερμικό πεδίο έτσι όπως το δούλεψε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Μελλοντικά όμως, επιθυμούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε λίγο και την Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη, η οποία επιθυμεί πάρα πολύ στο μέλλον να μπορέσει να κάνει και αυτή μια αξιοποίηση της γεωθερμίας. Μέσω της ενεργειακής κοινότητας θα δούμε πώς θα συνεργαστούμε και σε αυτό το τομέα. Στη Σαμοθράκη θα περάσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς ανακτήσαμε την επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο. Κύριε Βίτσα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η Σαμοθράκη, δυστυχώς ή ευτυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει στραμμένη την προσοχή πάνω της, καθώς είναι πολλά τα ζητήματα που ταλανίζουν το νησί. Αυτή τη φορά ο λόγος της επικοινωνίας μας σχετίζεται με το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκαλέσατε, με αποκλειστικό θέμα το μέλλον της συγκοινωνίας. Ο λόγος εσάς.
Ναι, να σας πω πάνω στο θέμα ότι όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούν και παρακολουθούν το κανάλι σας, ότι το τελευταίο τετράμινο είμαστε σε μια διαρκή εκκρεμότητα όσον αφορά την αντικατάσταση για την υποχρεωτική ακινησία που πρέπει να κάνει το επιβατικό οχηματαγωγό ΣΑΟΣ, το οποίο εκτελεί τη γραμμή Σαμοθράκης Αλεξανδρούπολης. Βέβαια, θέλω να διευκρινίσω ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε την πληροφόρηση και γνωρίζαμε ότι το θέμα βαίνει προς λύση, ότι θα υπάρχει πλοίο που θα το αντικαταστήσει, ότι αυτό θα είναι το Σαόνισσος και τέλος πάντων το οποίο πήρε μια τρίτμενη άδεια δρομολόγησης και τα λοιπά, μέχρι όλα αυτά μέχρι την περασμένη Κυριακή. Από μια τηλεφωνική επικοινωνία και ένα mail που έλαβα από τον κύριο Μανούση, τον διευθύντη της εταιρείας, την περασμένη Κυριακή, Δευτέρα ξημερώματα, είδα ότι το θέμα είναι σε εκκρεμότητα και βέβαια όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει οπωσδήποτε το θέμα να λυθεί και ξεκίνησε μια έντονη δραστηριότητα από πλευράς μας από την περασμένη Δευτέρα το πρωί, η οποία καταλήγει στο Συμβούλιο της Κυριακής, στο οποίο καταλήξαμε χθες το πρωί, στο έκτακτο Συμβούλιο της Κυριακής, γιατί περιμέναμε και την Πέμπτη, ίσως είχαμε μια απάντηση και τέλος πάντων μια επίσημη ενημέρωση. Λοιπόν, καλούμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο την ηγεσία του Υπουργείου, τον Αντιπεριφερειάρχη, καλούμε την εταιρεία, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους, τους βουλευτές του νομού και τέλος πάντων όσους έχουν λόγο και άποψη και ευθύνη κατά κάποιο τρόπο με το όποιο ποσοστό αναλογεί στον καθένα για το θέμα της συγκοινωνίας Σαμοθράκης. Και βέβαια πρώτο ένομο συμφέρον έχει ο Δήμος με την έννοια ότι μπορεί να μην είναι αυτός που θα δώσει τη λύση αλλά ενδιαφέρεται άμεσα για τη λύση γιατί πρόκειται για την ζωτική γραμμή του νησιού. Λοιπόν, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο η επιδίωξή μας ποια είναι να ξεκαθαρίσω το οποίο οριστικά. Δηλαδή πρέπει να μην υπάρξει άλλη παράταση της αβεβαιότητας. Η εποχή και σε οποιοδήποτε εποχή βέβαια υπάρξει διακοπή δρομολογιών, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά αυτή την εποχή τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα γιατί είναι μια εποχή η οποία και είναι κοντά στο Πάσχα με την όποια κίνηση αναμένουμε σε αυτό το διάστημα και μετά. Είναι εποχή στην οποία το μεγάλο μέρος του ζωικού μας κεφαλαίου, του πνευματικού κεφαλαίου, αυτή την εποχή φέρει τη Σαμοθράκη, δηλαδή η εμπορική κίνηση αυξάνεται. Και βέβαια σε κάθε εποχή ισχύει το γεγονός ότι η μέγιστη ανασφάλεια, η τροφοδοσία του νησιού κτλ. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το θέμα μεγιστοποιείται και δεν χωράει άλλη αναβολή. Εμείς θα καλέσουμε και σας το λέω από τώρα. Εγώ δηλαδή η θέση μου, η άποψή μου στο ζήτημα είναι θα καλέσω και τις δύο μεριές και την πλευρά του Υπουργείου αλλά και την πλευρά της εταιρείας να ξεκαθαρίσουν το τοπίο με την έννοια ότι τι απαιτεί, ποια βοήθεια απαιτεί η εταιρεία από το Υπουργείο και πώς αυτή κωδικοποιείται και το Υπουργείο τι απαιτεί από την εταιρεία ώστε να κλείσει το θέμα της δρομολόγησης. Επειδή οξύμαστε να υπάρξει πλοίο. Αν αυτό μπορεί να είναι το Σαόνισσος, καλώς. Αν δεν μπορεί να είναι το Σαόνισσος, εμείς επιδιώκουμε ένα οποιοδήποτε πλοίο το οποίο θα αντικαταστήσει από εκεί και πέρα το ΣΑΟΣ κατά την ακινησία του. Δήμαρχε, είναι αντιληπτό από τα λεγόμενά σας ότι αυτή την κρίσιμη ώρα για τη Σαμοθράκη απαιτείται μια συσπήρωση των δυνάμεων τόσο της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπολίτευσης, της Πλειοκτήτριας Εταιρείας αλλά και των κυβερνητικών εκπροσώπων του τόπου. Αυτό στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε είναι μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο, διότι γνωρίζουμε ότι τον τελευταίο καιρό η απόφαση έγκυται στο Υπουργείο. Δηλαδή, υπάρχει κολλησιεργία από εκείνη την πλευρά. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε κάνει από την πλευρά σας ό,τι ήταν δυνατόν. Μέχρι πού, λοιπόν, αν υπάρξει περαιτέρω κολλησιεργία στο συγκεκριμένο ζήτημα, είστε διατεθειμένοι να φτάσετε προκειμένου να μην αφήσετε τη Σαμοθράκη ακάλυπτη? Κοιτάξτε, γνωρίζω, καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε. Εγώ δεν έχω βεβαιότητα για τίποτα. Θέλω να ακούσω από όλες τις μεριές να κατευθούν επίσημα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον όλων των επισήμων προσκεκλημένων και ενώπιον του κόσμου, γιατί φαντάζομαι αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο και θα έχει το Συμβούλιο, υποθέτω, αρκετούς κατοίκους που θα το παρακολουθούν. Λοιπόν, ενώπιον όλων να γίνει το οριστικό ξεκαθάρισμα για να δούμε και να καταλάβουμε πού κολλάει αυτή η ιστορία και τέλος πάντων ποιος είναι ο δρόμος της οριστικής λύσης. Γιατί για οριστική λύση και με την έννοια της οριστικής λύσης είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλους, με όλες τις πλευρές, επικοδομητικά. Θεωρώ δε και σπέβδω να πω, βέβαια αυτό θα ξεκαθαρίσει αύριο, ότι υπάρχει διάθεση από όλες τις μεριές για οριστική λύση του θέματος. Και αυτό σας το λέω από τώρα, με βέβαια να επιβεβαιωθεί αύριο επίσημα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ευχηθώ καλή τύχη.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Για τα αντιπλημμυρικά δεδομένα στο Σουφλί, κυρίες και κύριοι, ρωτήθηκε και απάντησε ο Δήμαρχος. Ο Βαγγέλης Πουλιλιός αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στο κεντρικό κομμάτι του Εύρου, επισημένοντας πως απέφχεται φαινόμενα της τάξης του 2014 για το καλό των οικισμών του Δήμου. Τα πλημμυρικά φαινόμενα στο νομό του Εύρου αποτελούν ένα γνώριμο στοιχείο για τους ντόπιους, προξενώντας αναρρύθμιτα προβλήματα κάθε φορά που συμβαίνουν. Πριν από λίγα χρόνια, η ζημιά που προκλήθηκε σε οικισμούς και καλλιεργητικές εκτάσεις ήταν ανυπολόγιστη. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα για το οποίο η ανθρώπινη παρέμβαση και πρόληψη ελάχιστα μπορεί να αποφέρει για να αποτρέψει τον κίνδυνο. Για τα ρέματα δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση, δεν μπορεί να γίνει καμιά παρέμβαση, δηλαδή δεν μπορούμε να μετατρέψουμε την κήτη των ρεμάτων αυτών να τα πάμε κάπου αλλού, άρα θα εκτονώνονται εκεί που εκτονώνονται τώρα, δηλαδή μέσα στους οικισμούς. Αν έχουμε το φαινόμενο που είχαμε το 2014 με την έντονη βροχή, τότε θα έχουμε πάρα πλημμύρες εντός των οικισμών. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το ανάχωμα της κορνοφολιάς, το προστατευτικό που είναι πάνω από τη συνδρομική γραμμή που προστατεύει τα θερμοκήπια και ορισμένες επιχειρήσεις και σπίτια που είναι μεταξύ συνδρομικής γραμμής και κεντρικού άξονα. Να νυψώσουμε αυτό το ανάχωμα. Έχουμε κάνει την πρόταση, είναι η πρόταση στο Υπουργείο. Οπότε δεν θα έχουμε πλημμύρες τουλάχιστον στην κορνοφολιά. Η περιοχή του Σουφλίου βρίσκεται γεωγραφικά σε ένα σημείο όπου πολύ εύκολα μπορεί να πληγεί από πλημμύρες που θα καταστρέψουν σημαντικές εκτάσεις συμπεριλαμβανομένων και κατοικημένων οικισμών. Εμένα με ανησυχεί και αυτό το αίτημα που έστειλα στο Υπουργείο είναι η προστασία των οικισμών. Κυσαρίου, Λαβάρων, Μάντρας, Λαγινών, Σουφλίου, έτσι. Και του τυχερού τώρα πλέον του κάμπου, γιατί από μία περιοδία, μία βόλτα που έκανα, το ανάχωμα που είχε σπάσει πριν από καιρό, το 2014, αν δεν θυμάμαι το 2015, αυτό είναι επειδή έγινε μία εποχή όχι καλή, δηλαδή για να προλάβουμε να κλείσουμε έγινε με βροχές και νερά, δεν έγινε τόσο καλή δουλειά. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής η χρονιά κυλάει ομαλά και ο χειμώνας βαίνει προς το τέλος του, παρακάμπτοντας εντός ολίγων ημερών το διάστημα υψηλού κινδύνου, κατά το οποίο συνήθως η περιοχή του Εύρου πλήττεται από πλημμύρες. Πιστεύω ότι επειδή πάει ο καιρός εκτονώνεται, δηλαδή είμαστε στα τέλη Φεβρουαρίου και ως συνήθως οι πλημμύρες συμβαίνουν στις 10 ξεκινάει η πλημμύρα και ολοκληρώνεται περίπου, φτάνει σε αποκορύφωμα μέχρι τις 3-4-5 Μαρτίου. Τόσα χρόνια σε αυτήν την περίοδο γινόταν οι πλημμύρες. Φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πλημμύρες, βέβαια ποτέ μιλές ποτέ σήμερα στη ζωή, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά για να συμβούν οι πλημμύρες θα πρέπει, όπως σας είπα, να συμβαίνουν 3 γεγονότα μαζί. Να έχει νερά ο Εργίνης, να έχει ο Άρδας, ο Ερυθροπόταμος, η Βουλγαρία, χιόνια και βροχές και όλα αυτά να συμπέσουν, οπότε τότε πλέον έχουμε τις υπερβολικές πλημμύρες. Νομίζω ότι φέτος είναι μια χρονιά που θα την χαρακτήριζα με σχετική ανοβρία. Είχαμε την τύχη να μην έχουμε χιόνια μέχρι τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πάνω πλευρά, και στο Βόρειο Εύρο, αλλά και πιο πάνω στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι τα νερά που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή προς το παρόν είναι διαχειρίσιμα. Τουλάχιστον από αυτό που έρχεται μέχρι σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι, βέβαια ποτέ δεν είμαστε σίγουροι, ότι έχουμε πιθανό να έχουμε ξεφύγει τον κίνδυνο για πλημμύρες φέτος, αν και πολλές φορές έχουμε δείγματα από πλημμύρες αρκετά όψιμα, μετά το χειμώνα, θα έλεγα αρχές της άνοιξης. Πιθανολογώ όμως ότι επειδή δεν έχουν πέσει πολλά χιόνια φέτος, ότι τα νερά είναι διαχειρίσιμα, αν γίνεται και σωστή διαχείριση από την γείτονα χώρα, τη Βουλγαρία, που συνήθως από εκεί προκύπτουν τα προβλήματα, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Σε επιφυλακή βρίσκονται κάτοικοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Σφαίρες Αλεξανδρούπολης, ύστερα από την άνοδο της στάθμης των ποταμών Εργίνη και Εύρου. Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στην ευρύτερη περιοχή έχουν μετατρέψει τους δρόμους της αγροτικής οδοποίησης σε δύσβατα μονοπάτια. Ο αντιδήμαρχος της περιοχής εφιστά την προσοχή παρά την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται σύμφωνα με τον ίδιο τα αναχώματα.
Ανεβασμένη παρουσιάζεται η στάθμη του χυμάρου Τσάι που διέρχεται από τις Σφαίρες εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο χύμαρος διέρχεται από αρκετές Ιρλανδικές διαβάσεις με αποτέλεσμα να αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων αλλά και πεζών. Οι αρμόδιοι αυτοδιοικητικοί Α και Β βαθμού έχουν καταβάλει ουσιαστική προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους αλλά και το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Όπως βλέπετε και εσείς, τα πράγματα αγρίεψαν. Ο χύμαρος Τσάι, ο οποίος διέρχεται από την Ιταία, είναι το ποτάμι της Ιταίας, αλλά στην ουσία πρόκειται για έναν χύμαρο που κάθε φορά είναι απρόσμενος, μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα εκεί που δεν το περιμένεις, έχει κατεβάσει πάρα πολλά νερά. Αυτό σημαίνει ότι σε 4 τουλάχιστον ιρλανδικές διαβάσεις έχουμε πρόβλημα. Μία είναι πηγαίνοντας από την Ιταία στα Κύλα, μία πηγαίνοντας από το Αρδάνιο στην Καφισό, μία είναι στο φυλάκιο του Εγνατία και μία ακριβώς πιο κάτω στα διπλά αντλιοστάσια, εκεί που πριν μερικές ημέρες, πριν μερικούς μήνες, είχαμε ένα ατύχημα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ο καιρός είναι άστατος, οι απότομες βροχοπτώσεις φέρουν αυτά τα αποτελέσματα, να έχουμε απότομη κάθοδο των υδάτων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Ενότητα των Φερών από το Τσάι δεν φαίνεται ότι θα έχουμε πρόβλημα, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος με τα νερά που μας έρχονται από την Εργίνη και την άνοδο της στάθμης στο ποταμό Εύρο. Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα στην αγροτική οδοποιία με αποτέλεσμα η διέλευση από την περιοχή να καθίσταται δύσκολη, αφού οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε δύσβατα μονοπάτια. Σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση στην ευρύτερη περιοχή, έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα ώστε η ορμή των νερών να βρίσκεται υπό έλεγχο, γεγονός στο οποίο συμβάλλει και το ανάχωμα στη θέση Μελισσοκομείο. Η παρέμβαση που έγινε από την περιφέρεια σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει ολοκληρωμένη προστασία απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Βρισκόμαστε στο Μελισσοκομείο ή στη Διάβαση Παυλίδη. Μετά το έργο που εκτελέστηκε από την περιφέρεια, το αντιπλημμυρικό έργο, όπως βλέπετε και εσείς πίσω, λειτουργεί. Έχουμε ανεβασμένες τις στάθμες, 4,70 είναι αυτή τη στιγμή στο πέταλο και υπάρχουν πληροφορίες από την περιφέρεια ότι μας έρχονται νερά από τον Εργίνη. Μας προβληματίζει ότι υπάρχουν έντονοι νοτιάδες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει καταφυγή των υδάτων προς τη θάλασσα εύκολα. Δυσκολεύεται η κάθοδος τους προς την θάλασσα. Αλλά μετά και την εκτέλεση αυτού του έργου θεωρώ ότι θα είμαστε πάλι σε ένα καλό επίπεδο. Καθώς μέχρι τώρα έδειξε ότι μπορεί και λειτουργεί σύμφωνα με αυτά που είχαμε επισημάνει στις υπηρεσίες περιφέρειας. Είμαστε σε επιφυλακή, καθώς η περιφέρεια μας είπε ότι τα νερά θα είναι αρκετά. Ας ελπίσουμε ότι οι Βούλγαροι δεν θα αφήσουν από πάνω νερά, γιατί αν ταυτόχρονα έχουμε και κάθοδο υδάτων και από εκεί, θα δημιουργηθούν προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νομού μας. Η χιονόπτωση αλλά και οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών οδήγησαν, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, στην άνοδο της στάθμης του ποταμού Εύρου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο οποίος θα μας μεταφέρει αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση στο νομό. Κύριε Πέτροβιτς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σταυλίδου. Έχετε εμπεριστατωμένη εικόνα της περιοχής, δώστε μας παρακαλώ τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αύξηση της στάθμης του ποταμού Εύρου και στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα. Ειδικότερα στο νότιο τμήμα παρατηρούμε αυτή την σταθερή αύξηση, η οποία όμως έχει παγιωθεί από το μεσημέρι, ειδικά στην περιοχή του Πετάλου, στα 5 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι το φαινόμενο φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί προς το παρόν, αλλά βέβαια όπως ξέρετε όλα είναι σε απόλυτη συνάρτηση, τόσο με τις βροχές που είχαμε το τελευταίο 24ωρο, όσο και με τις βροχές που είχαν στην τουρκική πλευρά, γιατί σε εκείνο το σημείο έχουμε την είσοδο του Εργίνη στην ελληνική Κρήτη. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι τα κυβικά αυτή την ώρα που μετρούμε είναι γύρω στα 940 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτά έρχονται από το Σουσλί προς το δέλτα του ποταμού Εύρου και στην Ορεστιάδα περίπου 400 κυβικά. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι, όπως σας είπα εξ αρχής, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά είμαστε σαφώς στο στάδιο της παρακολούθησης του φαινομένου.
Άρα μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο ούτε έκταση, ούτε ζωικό κεφάλαιο. Όχι, όχι, βέβαια δεν έχουμε τέτοιο θέμα, γιατί αν είχαμε εμείς την παραμικρή υποψία, θα ειδοποιούσαμε άμεσα με επίγουσα ανακοίνωσή μας, τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς οφείλουμε όμως να τα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε συνάρτηση και με τα νερά που έρχονται από την Βουλγαρία. Πρέπει να σας πω εδώ ότι είχαμε και μια ανακοίνωση, επί της ουσίας ήταν ένα ενημερωτικό σημείωμα που είχαμε λάβει και από την πρεσβεία μας, από την βουλγαρική πλευρά, δηλαδή από το φράγμα του Student Cladenets που είναι στην Βουλγαρία, όπου έχει πληρότητα 90% και αποδεσμεύονται ποσότητες υδάτων από εκεί. Όπως ξέρετε, υπάρχουν τρία μεγάλα φράγματα στη Βουλγαρία, είναι το Κίρτζαλι, το Student Cladenets και το τελευταίο που εμάς συνήθως μας επηρεάζει είναι το Ιβαϊλογκράτ. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια σταδιακή τις τελευταίες μέρες αποδέσμευση νερών, ούτως ώστε να μπορούμε να υπάρχει μια ομαλή ροή και να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος. Γενικά, να δώσω μια συγκεντρωτική εικόνα, τα κυβικά που έχουμε αυτή την ώρα δεν είναι τόσο πολύ ανησυχητικά, είναι κυβικά που είναι διαχειρίσιμα, βέβαια, σημειώνω ότι παρακολουθούμε το φαινόμενο. Έχουμε 5 μέτρα στο πέταλο, η επιφυλακή είναι στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Δηλαδή έχουμε ακόμη 60 εκατοστά για να μπούμε, αν χρειαστεί, σε κατάσταση επιφυλακής. Εκτιμώ ότι αύριο ενδεχομένως θα έχουμε και νεότερα στοιχεία, γιατί φαίνεται ότι το φαινόμενο προς το παρόν δείχνει να σταθεροποιείται. Αυτό δεν λέει όμως κάτι που να μας φυσικάζει. Και ενδεχομένως μέσα στις αρχές Τρίτη Τετάρτη θα έχουμε και εκεί κάποιες βροχοπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν και άλλες και περαιτέρω ενδεχομένως σε κάποια σημεία αύξηση. Κλείνοντας αυτή την ερώτησή σας, πρέπει να σας πω ότι όλα είναι συνυφασμένα βέβαια, γιατί ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι υδρολογικοί μήνες. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως έχουν δώσει στατιστικά πλημμύρες. Και αυτό είναι συνδεδεμένο με τις απότομες αυξομοιώσεις και της θερμοκρασίας, η οποία συμπίνει στο να λιώσουν οι πάγοι στην Βουλγαρία. Αυτό θέλουμε εμείς. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε, γιατί με το απότομο αύξηση θερμοκρασίας, απότομο λιώσιμο των πάγων στην Βουλγαρία, αρχίζουν τα προβλήματα για μας. Όλα είναι απόλυτα συνυφασμένα με τις κλιματολογικές συνθήκες στην Βουλγαρία και το τι έχει επικρατήσει το χειμώνα. Οι πλημμύρες δεν είναι ένα φαινόμενο που φταίει ο Εύρος. Εμείς έχουμε μόνο το 7% της λεκάνης απορροής. Όλα λοιπόν έχουν σχέση με το πώς διαχειρίζεται η Βουλγαρία τη ροή των νερών και οι θερμοκρασίες οι οποίες επηρεάζουν τον ορεινό όγκο της Βουλγαρίας. Εκεί έχουμε λοιπόν εστιασμένη την προσοχή μας και θεωρούμε ότι έχουμε μια καλή συνεργασία. Δεν θα έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος, γιατί τότε υπήρχαν και λάθος πληροφορίες οι οποίες μεταβίβεται ως εμάς και είχαμε άλλα προβλήματα. Δηλαδή μας έλεγαν 300 κυβικά αποδεσμεύουμε από το φράγμα του Ιβάλιγκρου και μας ερχόταν 700. Παραπληροφόρηση δηλαδή, ναι. Άρα για φέτος, κύριε Πέτροβιτς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αν και βρισκόμαστε ήδη σε μια χρονικά επικίνδυνη ζώνη, φαίνεται ότι τα φαινόμενα, αν μπορούμε να τα θέσουμε έτσι, εκτονώνονται σταδιακά και ότι σιγά σιγά θα επανέλθουμε στην κανονική ροή. Αυτό είναι αυτό που λέτε, κύριε Σταμπουλίδου, είναι ευχής έργων. Είναι η επιθυμία μας και η διευχή όλων. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε, εμείς δεν πρέπει να μένουμε στο στάδιο των ευχών, πρέπει να είμαστε, να είμαστε επιφυλακτικοί, να έχουμε την προσοχή μας αυξημένη, να περάσουν αυτοί οι μήνες. Θέλω να σας πω μόνο να ξέρετε ότι ιστορικά, εξαιτίας των κλιματολογικών συνθήκων, έχουν δημιουργηθεί και έχουν προκληθεί πλημμύρες και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Λοιπόν, ως εκ τούτου, θέλουμε πάντα να έχουμε ήπια τήξη των πάγων. Να έχουμε ήπια τήξη των πάγων στη Βουλγαρία. Αν έχουμε αυτό το φαινόμενο, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά έργα οχύρωσης του Εύρου, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι απόλυτα συνυφασμένα όλα, ότι δηλαδή αν παρουσιαστεί ένα ακραίο φαινόμενο
θα μπορέσουμε απόλυτα να το διαχειριστούμε. Στα ακραία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος. Αλλά στα φαινόμενα τα κανονικά και στην όλη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων, η περιφέρεια έχει δείξει το πρόσωπό της και τα έργα που έχουν γίνει, γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ έργα έχουν γίνει το τελευταία τριετία, είναι σημαντικά έργα υποστήριξης, τα οποία φαίνεται ότι και θωρακίζουν μέχρι ένα σημείο τον ποταμό, αλλά παράλληλα δίνουν και τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο ασφαλή ροή του ποταμού από το βορρά προς το νότο. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας, η καλύτερη συνεννόηση ή τέλος πάντων ευχής έργων θα ήταν μια καλύτερη συνεννόηση από την πλευρά της Βουλγαρίας, ούτως ώστε να αποφεύγαμε και ακόμη περισσότερο φαινόμενα που ενδεχομένως να είναι επικίνδυνα για την περιοχή. Κοιτάξτε, η συνεργασία και η συνεννόηση είναι βασικοί πυλώνες αποτροπής πραγματικά φαινομένων και αποτελεσμάτων που στο παρελθόν τα έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά και έχουν δημιουργήσει και κινδύνους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή τη συνεργασία και αυτή η συνεργασία να λειτουργεί εποφελία και των τριών κρατών. Γιατί σε αυτή την υπόθεση, στο θέμα των πλημμυρών, εμπλέκονται και τα τρία κράτη. Από την άλλη, είχαμε μία εδώ και ένα χρόνο περίπου μία μελέτη η οποία επί της ουσίας είναι στρατηγική μελέτη αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Μετά από πολλές δεκαετίες το κράτος δέησε και έκανε αυτή τη μελέτη. Την περάσαμε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, υποβάλαμε και τις προτάσεις μας. Πλέον, κύριε Σταγκουλίδο, θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη. Τα ποτάμια δεν ανήκουν στην περιφέρεια, ανήκουν καθαρά στο κράτος και θα πρέπει εμείς έχουμε τη συντήρηση των αναχωμάτων. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και την πολιτική προστασία όταν παρουσιάζεται ένα έντονο φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, ναι μεν στη μελέτη, ναι στα έργα που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του κράτους και συγχρόνως σε μία σύγκληση των τριών κρατών σε ένα τραπέζι προκειμένου μέσα από κοινές αποφάσεις να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής. Και από την πλευρά δηλαδή της Τουρκίας και από την πλευρά της Βουλγαρίας και από την πλευρά της Ελλάδος θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Αν δεν γίνει αυτό, πάντοτε θα υπάρχει η ορατή απειλή. Απολύτως κατανοητό. Κύριε Πέτροβιτς, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Έκκληση, κυρίες και κύριοι, για ενότητα απευθύνει ο Μητροπολίτης Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου δύο ημέρες ύστερα από τη σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτών στις Καστανιές Εύρου. Ο Σεβασμιότατος Δαμασκηνός αναφέρθηκε στο γεγονός, καλώντας όλους τους πιστούς και ιερείς του νομού να συμπεριλάβουν στις ευχές τους τους στρατιωτικούς. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ελληνοτουρκική Μεθόριο δεν άφησαν ασυγκίνητο τον Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, ο οποίος ύστερα από την ακολουθία των Β' χαιρετισμών που επισάλλει στην Ορεστιάδα, έκανε λόγο για νυφαλαιότητα, ομοψυχία και συσπήρωση γύρω από τις διαχρονικές αξίες του γένους μας. Οι ακρίτες μας περιβάλλουν με απόλυτη εμπιστοσύνη τη στρατιωτική ηγεσία, μα πάνω απ' όλα εμπιστεύονται την υπερμάχο στρατηγό του γένους. Στον επίλογό του, ο κ. Δαμασκηνός απεύθυνε έκκληση στο σύνολο των Ιερών Μητροπόλεων, ώστε κατά την ερχόμενη Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία να προσευχηθούν υπέρ υγείας και ενισχύσεως των δύο στρατιωτικών Δημητρίου και Αγγέλου που βρίσκονται αυτές τις ώρες στις φυλακές της γειτονικής Ανδριανούπολης. Δεν παρέλειψε να εκφράσει τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των δύο αυτών προσώπων, ευχόμενος η δοκιμασία τους να έχει γρήγορα αίσιο τέλος. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές υπό τη σημαία του κινήματος αλλαγής είναι μεγάλο, σύμφωνα με τη γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου. Σε πρώτη φάση θα λάβει χώρα η εκλογική διαδικασία για την επιλογή των 25 συνέδρων που θα λάβουν μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο στην Αθήνα, 13 από τους οποίους θα προέλθουν από την Αλεξανδρούπολη. Κάλπες σε όλη τη χώρα στείνει το κίνημα αλλαγής την Κυριακή 4 Μαρτίου για την ανάδειξη των 2.000 συνέδρων που θα πάρουν μέρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο του Νέου Πολιτικού Φορέα, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 16 του ίδιου μήνα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών και Δεοντολογίας, δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είχαν εγγραφεί ως μέλη του κινήματος κατά τη διάρκεια εκλογής της επικεφαλής του στις 12 του περασμένου Νοεμβρίου ή όσοι εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι τα μεσάνυχτα της 22ης Φεβρουαρίου. Όσοι έλαβαν μέρος στην εκλογή επικεφαλής στις 12 Νοεμβρίου έως φίλοι, θα πρέπει να εγγραφούν ως νέα μέλη για να έχουν δικαίωμα ψήφου. Όλα τα μέλη για να συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα πρέπει να καταβάλουν 1 ευρώ. Το Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής πρόκειται να γίνει στις 16-17-18 Μαρτίου στο στάδιο του Τάικ Βοντό στο Παλαιοφάλιρο. Στις 11 Μαρτίου έχουμε τις εκλογές ανάδειξης συνέδρων.
πανελλαδικά. Στο νομό Εύρου θα εκλεγούν 25 σύνεδροι, εκ των οποίων οι 13 στην Αλεξανδρούπολη, 2 στο Σουφλί, 3 στο Διδημότυχο, 6 στην Οριστιάδα και 1 στη Σαμοθράκη. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ψήφισαν στις εκλογές ανάδειξης Προέδρου σαν μέλη, καθώς και όσοι γράφτηκαν σαν μέλη μέχρι την προθεσμία που είχαμε. Το Ιδρυτικό Συνέδριο ενός κόμματος σίγουρα είναι ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Σαφώς και οι φίλοι και τα μέλη μας, όσοι έχουν εγγραφεί, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να συμμετέχουν, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας και πιστεύω και για τη χώρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή και η συνειδητή συμμετοχή, θα έχουμε σίγουρα εκλεγμένους συνέδρους οι οποίοι θα είναι και αυτοί πια συνειδητοί για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που απαιτούνται από αυτό το συνέδριο. Σκοπός του συνεδρίου είναι να διατυπώσει μια ενιαία γραμμή για τις εξελίξεις στον κόσμο, την Ευρώπη και τη θέση της Ελλάδας, να αποφασίσει τη διακήρυξη του κινήματος με την αποτύπωση των ιδεών και της πολιτικής φιλοσοφίας του, την προοδευτική προγραμματική του πρόταση, το καταστατικό για τη σύγχρονη δομή και λειτουργία του, των οργανώσεων καθώς και την ανάδειξη των οργάνων και τέλος το έμβλημά του. Σε ό,τι αφορά τα κέντρα ψηφοφορίας, συνολικά στο νομό Εύρου θα λειτουργήσουν στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Φερών, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο Δημοτικό Κατάστημα Διδημοτήχου, στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας και Σουφλίου και στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα. Όσον αφορά τις δημοτικές και τις βουλευτικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τώρα βλακεί είπα έτσι. Ξανά. Όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές και τις βουλευτικές εκλογές, είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, δεν έχουμε συζητήσει απολύτως τίποτα. Αμέσως μετά το συνέδριο και την εκλογή των νέων οργάνων, νομαρχιακών και περιφερειακών οργάνων, θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Σκοπός μας είναι τα ψηφοδέλτια να είναι πλήρως ανανεωμένα και ελπίζω να το καταφέρουμε με τη συμμετοχή όλου του κόσμου. Στα πλαίσια λοιπόν της ανανέωσης είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον από νέο κόσμο, είτε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είτε για τις βουλευτικές εκλογές. Αυτά όλα θα συζητηθούν. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό θα αναδειχθούν τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της νέας μας κεντροαριστερής παράταξης. Ούτως ή άλλως επενδύουμε σε νέους ανθρώπους, ούτως ή άλλως ο στόχος μας είναι ο αέρας αλλαγής. Διστακτικοί εμφανίστηκαν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπτωτικής περίοδου, με τους καταστηματάρχες να βλέπουν το τζίρο τους να μειώνεται. Ανάσα για τους επιχειρηματίες αποτέλεσε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με τις προσφορές στην αγορά της Αλεξανδρούπολης να συνεχίζονται. Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η φετινή χειμερινή εκπτωτική περίοδος για τους καταστηματάρχες της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι δεν είχαν τον επιθυμητό τζίρο. Οι εκπτώσεις, που σε μερικές περιπτώσεις άγγιξαν για το 70%, φαίνεται πως δεν ήταν ικανές να πείσουν τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, αφού πολλοί βρέθηκαν στους εμπορικούς δρόμους της πόλης, παρόλα αυτά παρέμειναν διστακτικοί. Η πτώση του φετινού τζίρου ανήλθε στο μείον 20% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός το οποίο οφείλεται κατά βάση, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στις αυξημένες φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό. Πριν λίγες μέρες, μόλις ολοκληρώθηκε μία ακόμη εκπτωτική περίοδος, η χειμερινή περίοδος των εκπτώσεων, η οποία δεν είχε, η αλήθεια είναι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η κίνηση ήταν λίγο υποτονική γενικότερα. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, βέβαια θα έχουμε μία πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέσα στην άλλη εβδομάδα, είναι ότι σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είμαστε περίπου έως και 20% κάτω σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Βέβαια να τονίσω ότι αυτά έχει να κάνει με κάποιους επιμέρους κλάδους, οι οποίοι μπορεί να ήταν και στα ίδια επίπεδα, και κάποια ελάχιστη κλάδη, οι οποίοι μπορεί να είχαν και μία μικρή αύξηση. Γενικότερα, πάντως, οι επαγγελματίες στο δίμηνο αυτό, από τις 8 Ιανουαρίου έως και προχθές, 28 Φεβρουαρίου, τα μηνύματα που έχουμε από τους επαγγελματίες της πόλης είναι ότι κινήθηκε μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μια τονωτική ένεση ήταν φέτος το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που έτυχε να είναι μέσα στις χειμερινές εκπτώσεις, και έτσι είδαμε λίγο εκείνο το τριήμερο, τετραήμερο, μία λίγο αυξημένη κίνηση για εκείνες μόνο τις ημέρες.
Να σημειωθεί ότι ούτε το μέτρο των ανοιχτών καταστημάτων τις Κυριακές φαίνεται να προσέλκυσε τους καταναλωτές, αφού δεν σημειώθηκε η αναμενόμενη ανταπόκριση. Παρ' όλα αυτά, στην αγορά της Αλεξανδρούπολης οι πτώσεις τιμών συνεχίζονται με δεκαήμερες προσφορές, με τους επιχειρηματίες να απευθύνουν για ακόμη μια φορά κάλεσμα προς τους πολίτες να στηρίξουν την τοπική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου, φαίνεται πως το τρίμερο της αποκριάς με την Καθαρά Δευτέρα προκάλεσε μια μικρή αύξηση της κίνησης, δεδομένου και του αριθμού των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, όπου τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, ότι και αυτό επίσης δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεν είχαν κάποια αύξηση στο τζίρο τα καταστήματα και έτσι και αυτό λειτουργήσε και ακόμη και αυτό αρνητικά. Να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες μπορούν να συνεχίσουν και σε δεκαήμερα προσφορών που κάποιες επιχειρήσεις θα έχουν και στις αρχές του Μάρτη. Οι επαγγελματίες της πόλης πραγματικά κάναν ό,τι μπορούσαν σε τιμές. Είχαμε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Η όποια κίνηση έγινε από επισκέπτες της πόλης, αλλά καταρχήν και από τους Αλεξανδρουπολίτες, ήταν ικανοποιητική και είχαν πραγματικά συμφέρουσες επιλογές για να κάνουν τις αγορές τους στο κέντρο της πόλης. Και τώρα με επαναλαμβανόμενα δεκαήμερα προσφορών, οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν μπορούν να έχουν προσφορές οι οποίες να αγγίζουν στο 20 ή 30%. Στην αθλητική σας ενημέρωση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Συγγνώμη αλλά και αθλητικογράφο Γιώργο Πανταζίδη, καθώς σημειώθηκε μια πολύ σημαντική νίκη για τον εθνικό της Αλεξανδρούπολης στο βόλεϊ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, σε ακούμε. Επιτέλους χαμόγελα λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη, αφού έστω και με περιπετειώδη τρόπο ο εθνικός της Αλεξανδρούπολης, αφού αντιμετώπιζε τον εθνικό Πειραιώς στον συνονόματό του, επικράτησε με 3-1 σετ σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε νωρίτερα το απόγευμα. Επικράτησε 3-1 παίρνοντας 3 σημαντικούς βαθμούς που θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια του προβλήματος, 3 μόλις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος Volley League, και με τον εθνικό να δίνει τη δική του μάχη. Είναι δύσκολη η αποφυγή των play-out όπως είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, Μαρία Χρύσα, και πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στο να συγκεντρώσουν όσο τον περισσότερους βαθμούς η ομάδα του Εύρου, ώστε να μπει με καλύτερες αξιώσεις και προϋποθέσεις στην διαδικασία των play-out. Το παιχνίδι σήμερα είχε δύο όψεις. Στο πρώτο μέρος, στο ξεκίνημά του, ο εθνικός ήταν κακός. Η ομάδα μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, τα λάθη ήταν πολλά. Δεν είχε ρυθμό στο παιχνίδι της, με αποτέλεσμα η ομάδα του Πειραιά να κερδίσει το πρώτο σετ και να αποκτήσει σταθερό προβάδισμα και στο δεύτερο. Όλα όμως άλλαξαν στο 20-24, όταν οι Πειραιώτες δέχτηκαν μια ανάσα από την κατάκριση και του δεύτερου σετ. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση για τον εθνικό Αλεξανδρούπολης. Κέρδισε το σετ τελικά με περιπετειώδη τρόπο, με 28-26, σοφάρισε σε 1-1 και με κεκτημένη ταχύτητα και σαφώς βελτιωμένη η απόδοση. Επιβλήθηκε πιο εύκολα τόσο στο τρίτο όσο και στο τέταρτο, με τελική κατάληξη το 3-1 σετ για τους Ευρύτες, κάτι το οποίο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, θα λέγαμε, από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και χειροκρότησε τους παίκτες του Σάκη Μουστακίδη. Απομένουν, όπως είπαμε, 3 αγωνιστικές. Ο εθνικός θα ταξιδέψει στην έδρα του προθυντή ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική. Στη συνέχεια θα υποδεχθεί τον Ηρακλή Χαλκίδας για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του Φοίνικα Σύρου. Αυτά έγιναν πριν από λίγο. Μόλις μαθαίνουμε επί του πιεστηρίου ότι η νίκη Αλεξανδρούπολης στην Α2 γυναικών σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι επικράτησε δύσκολα με 13-2 και 15-8 στο tie break της ομάδας της Νέας Γυναίας του Βεστοχωρίου και αγγίζει την κορυφή στα play-off του προθέματος της Α2 γυναικών.
Και συνεχίζουμε λοιπόν, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τις δύο ομάδες. Χαροποιούμαστε ιδιαίτερα με την σημερινή εξέλιξη και θα είμαστε σε επαφή για να δούμε και να καταγράψουμε την επικαιρότητα και την αθλητική επικαιρότητα μάλλον σε σχέση με το βόλεϊ για τις ομάδες της Αλεξανδρούπολης. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Αναλυτικό ρεπορτάζ ούτως ώστε υπάρχει στην εκπομπή της Δέλτα Τηλεόρασης την Δευτέρα το βράδυ στις 10 στο Πάμε Γήπεδο. Στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Σουφλίου στοχεύει η Ένωση των Επαγγελματιών. Ο τόπος και η περιοχή μας έχουν να επιδείξουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να προβληθούν και να βγουν προς τα έξω, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης. Παράλληλα, ο κύριος Τσιακίρης καλεί και το Δήμο του Δημοτήχου σε μια δυνατή συνεργασία για την καλύτερη ανάδειξη της περιοχής. Η περιοχή του Σουφλίου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό σημείο στο νομό του Εύρου. Τόσο η τοποθεσία της γεωμορφολογικά όσο και η ιστορία της την καθιστούν ελκυστική στο να την επισκεφθεί κάποιος που ενδιαφέρεται να γνωρίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Η Ένωση των Επαγγελματιών του Σουφλίου στοχεύει στην προβολή του τόπου και την προσέλκυση επισκεπτών με ποικίλα ενδιαφέροντα. Υπό την αιγίδα της Ένωσης Επαγγελματιών, επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο, έχουμε και την συγκατάθεση του Δημάρχου και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όσον αφορά το κομμάτι αυτό για την τουριστική προβολή. Ο τόπος και η περιοχή μας έχουν να επιδείξουν πολλά θετικά και χαρακτηριστικά στοιχεία, πολλές ιδιαιτερότητες και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να προβληθεί και να βγει προς τα έξω. Δεν γνωρίζουν τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας και έχουν αυτή τη μεγάλη δυναμική, όπως είναι το Δέλτα του Εύρου, όπως είναι το Δάσος της Δαδιάς, σε συνεργασία και με τους όμορους δήμους, με τον Δήμο Δημοτήχου, που μπορούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες. Δεν είναι στόχος να φέρουμε τον κόσμο στο Σουφλί και να φύγει από εδώ. Στόχος είναι να έρθει ο κόσμος στον Εύρο και να παραμείνει για ένα τριήμερο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δει. Μπορεί να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο να επισκεφτεί μουσεία, να επισκεφτεί εθνικά πάρκα, να γνωρίσει την φύση, το πλούσιο τοπίο της περιοχής και τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Τόσο το Σουφλί όσο και η γύρω περιοχή έχει να προσφέρει στον επισκέπτη ένα ευρύ φάσμα επιλογών που αφορά στο φυσικό περιβάλλον, στην ιστορία του τόπου αλλά και στη γαστρονομία. Το Δέλτα του Εύρου, το Δάσος της Δαδιάς αλλά και οι ιστορικοί ναοί που βρίσκονται στον Εύρο είναι μόνο μερικά εκ των ονού κάνευ για έναν ταξιδιώτη. Υπάρχουν πολλά και μοναδικά ιδιαίτερα προϊόντα, όπως είναι το μετάξι, όπως είναι το σταφύλι και το αμπέλι στην περιοχή μας, με τα εξαίρετα κρασιά και τσίπουρα που γίνονται, τα αλαντικά, η γαστρονομία της Θράκης, η οποία είναι ξεχωριστή και μοναδική. Έχουμε στοιχεία ιδιαιτερότητες ακόμα και στο θρησκευτικό τουρισμό, με τους πολύ ωραίους ναούς, με τα τζαμιά που υπάρχουν στην περιοχή, με τους τεκέδες της Ρούσας, τις βραχογραφίες που βρίσκονται σε πολύ πρώιμο ιστορικό χρονικό περιθώριο. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που μπορεί κάποιος να δει στην περιοχή και να μείνει μέρες εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ωφεληθούμε από τα θετικά του τουρισμού σε αυτήν την περίπτωση. Τρίμηνος θα είναι ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη στην Ελλάδα, με την Αλεξανδρούπολη να συγκαταλέγεται στις 10 πόλεις που θα συμμετάσχουν ενεργά. Η Ελλάδα επιλέχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως διοργανώτρια χώρα με τις δράσεις στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου να εκκινούν από το Μάρτιο. Ανάμεσα στις 10 πόλεις πανελληνίως που θα συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότης στις 14 Ιουνίου, βρίσκεται και η Αλεξανδρούπολη. Τη διοργάνωση του εορτασμού της ημέρας, η οποία καθιερώθηκε το 2004, για το 2018 έχει αναλάβει η Ελλάδα, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Υγείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο εορτασμός θα έχει τρίμηνη διάρκεια, με τις εκδηλώσεις να εκκινούν από τον Μάρτιο. 9 Μαρτίου, προς τιμή του Ηλία Πολίτη, θα είναι το ξεκίνημα των εορταστικών εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, μια που στη χώρα μας θα γιορτάσουμε φέτος το έτος εθελοντικής αιμοδοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 9 Μαρτίου είναι η εκκίνηση των δράσεων από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην Αθήνα με την σκυταλοδρομία που θα πάρουν όλοι οι σύλλογοι στην Ελλάδα για να συμμετέχουν μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Η Αλεξανδρούπολη έχει εκλεχθεί μέσα στους 10 πρώτες πόλεις και θα ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου να κάνει και αυτή μια εκδήλωση εδώ στην πόλη μας με την σκυταλοδρομία της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις στις 14 Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, μιας και η χώρα μας φέτος έχει την υποχρέωση να κάνει τις εκδηλώσεις για το Παγκόσμιο Έτος Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Καλούνται όλες οι πόλεις, όλοι οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών στις περιοχές τους να κάνουν εκδηλώσεις, να πράξουν, να δημιουργήσουν εκδηλώσεις προκειμένου να προωθήσουμε την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας με σκοπό να φτάσουμε στην αυτάρκεια όπως επιθυμούμε μέσα από την εθελοντική προσφορά αίματος για τον άγνωστο πάσχοντα, χωρίς να γνωρίζουμε ποιος είναι και χωρίς να περιμένουμε ούτε ένα ευχαριστώ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, με αφορμή την προετοιμασία των εκδηλώσεων, καλεί πολίτες και συλλογικότητες να καταθέσουν τις προτάσεις και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις δράσεις που θα διοργανώσει. Η διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια όλου του έτους, που θα κορυφωθούν στις 14 Ιουνίου, θα πολλαπλασιάσει το μήνυμα για την εθελοντική αιμοδοσία και θα συνδράμει αποφασιστικά στη σταθερή προσπάθεια για τη μεταστροφή του αιμοδοτικού πληθυσμού σε 100% συστηματικούς. Στην πόλη μας έχουμε την καλή πρόθεση, έχουμε την καλή διάθεση, έχουμε τους συμπολίτες μας που σκέφτονται θετικά για την εθελοντική αιμοδοσία, μόνο που θέλει λίγο ακόμη να κάνουμε το επόμενο βήμα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.